που έχει τη δική του ιστορία, αυτό το ζευγάρι μάλλον, με τον Ολυμπιακό να έχει 5 κατακτήσεις, τον ΠΑΟΚ 1. Μετά από χρόνια ο ΠΑΟΚ ξανά στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα? Σημαίνει πάρα πολλά. Ξέραμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είχε να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο πάρα πολλά χρόνια. Εμείς είχαμε κάνει μια πολύ καλή πορεία και φτάσαμε στον τελικό. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό που τότε είχε αρχίσει να χτίζει μια αυτοκρατορία. Παίζαμε στην Αθήνα και το είχαμε δει όλοι τότε σαν τη μεγάλη μας ευκαιρία να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο, να βοηθήσουμε την ομάδα και να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας. Πολύ ωραίο πέρασμα του Μπορμπόκη. Του κάνει και τη σέντρα η ευκαιρία με τον Οκάπου. Δεν φτάνει όμως σε έγκαιρα για να σουτάρει. Το σούτ του Γεωργιάδη κόντρα και το γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Εγκομίτη. Εκπληκτικό ξεκίνημα για το δικέφαλο που ανοίγει το σκορ στο 4ο λεπτό του παιχνιδιού. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν μισό-μισό, δηλαδή μισή φιλαθλή ήταν του Ολυμπιακού, η μισή δική μας. Υπήρχε μεγάλη ένταση, μεγάλο πάθος και αυτό πέρασε και σε εμάς και μπήκαμε από το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι και καταφέραμε να προηγηθούμε πολύ γρήγορα και να κρατήσουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το τέλος. Κλείνεται τώρα, προτιμάει να βγάλει στον Βενετίδη που του ξαναγυρίζει την μπάλα, στρώσουμε στον καφέ. Ο Καφές φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να δούμε μεγάλη ευκαιρία με τον Μπορμπόκη, γκολ 2-0. Ο ΠΑΟΚ διπλασιάζει τα τέρματά του και η Νέα Φιλαδέλφεια παίρνει φωτιά από τις εκδηλώσεις του κόσμου του. Μετά την λήξη του παιχνιδιού, τι επικράτησε? Μετά την λήξη του παιχνιδιού θυμάμαι ότι πολλοί κόσμος μπήκε μέσα στο γήπεδο. Όλοι ήταν τρελαμένοι, ήταν κάτι που όλοι θέλαμε, αλλά κανείς δεν ήταν σίγουρος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ήταν και η εξέλιξη του παιχνιδιού τέτοια, δηλαδή η επικράτησή μας που ήταν καθολική και επικρατούσε τεράστιος ενθουσιασμός. Απλά πραγματοποιήθηκε η αλλαγή που δεν πρόλαβε να γίνει στο πρώτο ημίχρονο, ο Κουλακιώτης στη θέση του τραυματία Μπονσά. Και το ΠΑΟΚ φάτσα στο 3-0 με τον Γεωργιάδη να αργεί, πλασάρι γκολ! 0-3, ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι και στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα πολύ πιο νωρίς τώρα. Δεν έχουμε συμπληρώσει καλά-καλά 35 δευτερόλεπτα στην επανάληψη. Το τατουάζ τελικά γιατί το κάνατε? Το τατουάζ εμείς όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα πιστεύαμε πάρα πολύ. Θέλαμε να κάνουμε κάτι για να δείξουμε ότι πιστεύουμε πολύ σε αυτούς μας. Είχαμε κάνει διάφορα, δηλαδή εγώ είχα κάνει τα μαλλιά μου, κοτσιδάκια, είχα τότε μακριά μαλλιά, ο Παντελής Κωνσταντίνης είχε ξυρίσει το κεφάλι του. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται συνήθως πριν από μεγάλα παιχνίδια, γιατί είναι ένας τρόπος έτσι να εκτονώσεις και το άγχος και όλα αυτά και να δείξεις ότι το πιστεύεις και ότι μπαίνεις αποφασισμένος για όλα. Πάλι σαν κρυφός κυνηγός. Στην κίνηση, περνάει πάρα πολύ ωραία στην περιοχή, αποφεύγει τον Ελευθερόπουλο, πέφτει στα πόδια του Ναλιτζή, σουτ, γκολ! 1-4 ο ΠΑΟΚ με τον Ναλιτζή. Την αλλαγή του Μπάγεβιτς, τα φρέσκα πόδια που λέγαμε στην επίθεση του δικεφάλου που πετυχαίνει το 4ο γκολ και ο ΠΑΟΚ πλέον μετατρέπει τον τελικό κυπέλλο Ελλάδος σε θρίαμβο. Εδώ δείτε τον Εγκομίτη στην αγκαλιά του προπονητή του, του αρχιτέκτονα του θρίαμβου του ΠΑΟΚ, του Σαν Μπάγεβιτς. Μία ευχή για το Σάββατο. Ναι. Θεωρώ ότι τα 11 χρόνια που έχει ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει κάποιο τίτλο είναι πάρα πολλά. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην ομάδα. Θεωρώ ότι έχει όλα τα προσόντα για να κερδίσει αυτό το τελικό και είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι είναι μέλη της ομάδας θα δώσουν την ψυχή τους για να γίνει κάτι που περιμένει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλο πάθος και θέληση από όλους, το είδαμε και στους ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό. Οπότε θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπα και πριν έχει αρκετά χρόνια που είναι εκτός τίτλων και να είναι και μια από αυτό το κύπελλο και μετά να γίνει μια αρχή ακόμα καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια.